κάνει η φόρτωση. Όχι, δεν μου είχε έρθει. Εντάξει, ένα πρόβλημα. Η αγάπη του κόσμου, παιδιά, πραγματικά από την Πέμπτη το πρωί και την Παρασκευή το μεσημέρι έγινε όλο αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Σε καμία περίπτωση, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ήταν πολύ γρήγορη η ανταπόκριση και απίστευτο. Τι να πω. Κουβέρτες, παπλώματα, και έχουνε, έχουν έρθει ήδη από τα χωριά. Γιατί τώρα ξέρω ότι έρχονται από χωριά. Οι Αρμένοι ήρθανε και αφήσανε δύο φορτηγά. Δεν έχουν έρθει χωριά ακόμα, αλλά είναι, αυτά είναι από τη Σιτία. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Ένας μεγάλος όγκος ειδών για τους συνόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα περίπου δύο ημερών, άβαλομαι και λίγο το Σαββατοκύριακο και σήμερα το πρωί, σε ετοιμότητα να μεταφερθούν στο Ηράκλειο. Από τα υλικά τα οποία έχουμε βγάλει στο δελτίο τύπου, κουβέρτες, παπλώματα, ρουχισμός, γάντια, σκουφιά, υπνόσακι, παιδικές τροφές, πάνες, όλα όπως βλέπετε είναι εδώ. Περιμένουμε τώρα το φορτηγό του Δήμου να τα φορτώσουμε. Έχουν έρθει οι εθελοντικές μας ομάδες πάντοτε στο κάλεσμα να βοηθήσουν στο φόρτωμα και από εκεί πέρα μέχρι το αργότερο 3 ώρα από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από την ΠΕΔ να πάνε στο Ηράκλειο, στη μεταφορική και από εκεί να οδεύσουν για τις σεισμόπληκτες περιοχές. Αυτό θα είναι σήμερα το πρόγραμμα. Θα δούμε την εξέλιξη της ημέρας. Θα συνεχίσουμε, αν υπάρχουν και άλλοι συνδημότες που φέρουν πράγματα. Να σημειωθεί ότι τα χωριά δεν έχουν έρθει ακόμα. Γιατί ναι, πολλά χωριά συγκεντρώνουν. Υπάρχει εκκρεμότητα ακόμα με τα χωριά και με τις κοινότητες, δηλαδή με τις κοινότητες, κάποιες κοινότητες που και αυτές τις περιμένουμε, είναι κάποιοι σύλλογοι, είναι κάποια σχολεία. Θα έρθουμε και σε επαφή με το νοσοκομείο Σιτίας, γιατί παράλληλα γίνεται η διαδράση. Από κοινού να βοηθήσουμε και εμείς, να δώσουμε πράγματα, αν είμαστε καλυμμένοι ως προς το φορτικό και βλέποντας και κάνοντας. Κύριε Μακρινάκη. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι εστιακοί πάντα το αποκρίνονται σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Έχουν περάσει δύσκολα και ανταποκρίνονται στα δύσκολα. Πάλε μπροστά πάλι. Από πού έρχεστε, από πού είστε. Μονάκρο. Μπράβο, μπράβο. Λαμάκι, όπως φαίνεται, το ένα φορτηγό δεν φτάνει ούτε για το 1/3 της βοήθειας. Ακριβώς. Όπως βλέπετε, το φορτηγό έχει γεμίσει. Θα κάνουμε και άλλα δρομολόγια. Θα μιλήσουμε με την κυρία Τσουκαλά, την αρμόδια για τη συγκέντρωση των νυχτών που είναι στην ΠΕΔ. Να δούμε με την ημερομηνία πώς μπορούμε να γίνει αλλαγή της ημερομηνίας, δηλαδή να έχουμε περισσότερο περιθώριο να κάνουμε και άλλα δρομολόγια. Πιστεύω ότι θέλουμε ακόμα τουλάχιστον άλλα δύο δρομολόγια. Αυτό το φορτηγό του Δήμου το μεγάλο. Θα κάνουμε άλλα δύο δρομολόγια.